Κράλοβιτς. Ο Ρίσε με το δυνατό αριστερό και η μπάλα στα δίχτυα για το 4-1. Στο 60 λεπτό ο Αποέλ αυξάνει σε 3 τα τέρματα του προγραμματισμού αυτό στο πέναντι στην ΑΕΛ και μπορεί να αισθάνεται κυπελούχος Κύπρου για τη σεζόν 2014-2015. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα αυτό το 4-1 στο 60 λεπτό του τελικού και βλέπουμε δυστυχώς και σκηνικά τα οποία δεν κοσμούν τον τελικό. Βλέπουμε πάρα πολλές φωτοβολίες και καπνογόνο να φεύγουν προς τους δύο πάγκους και της ΑΕΛ και του ΑΠΟΕΛ. Ας ελπίσουμε οι δράμεις ασφαλείας να καταφέρουν να αποτρέψουν τη συνέχεια αυτού του φαινομένου. Νομίζω πεσανά σε επανάληψη το πολύ ωραίο γκολ από τον Γιον Άρνε Ρίσε, ο οποίος κατάφερε να περάσει την μπάλα μέσα από το τείχος, το οποίο άνοιξε, τρύπησε. Αυτό διευκόλυνε τα σχέδια του Ρίσε. Η μπάλα από το δυνατό αριστερό του σουτ πηγαίνει με την βοήθεια του δοκαριού στο βάθος της εστίας του Βεγκρούς για το 4-1 του ΑΠΟΕΛ στο 60 λεπτό και ο πανηγυρισμός από τον αριστερό μπακ των γαλαζοκυτρίνων για το παρθενικό του τέρμα στο κύπελλο αυτή τη σεζόν, αλλά ένα εξαιρετικά καθοριστικό για την τελευταία.